σήμερα στο στούντιο έχουμε ουσιαστικά την εμβληματική φυσιογνωμία του Μέρα 25, το οποίο σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι σε μια σύμπραξη δυνάμεων με την λεγόμενη ριζοσπαστική οικολογική αριστερά. Έχω τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα, κύριε Βαρουφάκη. Καλημέρα, Γιώργο. Στον ελληνικό εμείς μιλάμε. Είμαστε ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Σωστά. Για, ανατρεπτική. Έχεις δίκιο, να πω τη σωστή διατύπωση. Και θέλω να ρωτήσω ευθύς εξ αρχής, σε μια περίοδο που φαίνεται για μένα τουλάχιστον ότι έχει ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου παγκόσμια. Στην Ευρώπη μονοθεματικά, εν ώψη των ευρωεκλογών, οι μεγάλοι παίκτες συζητάνε το τι θα γίνει στην Ουκρανία. Και ουδόλως ενδιαφέρονται το τι λένε οι λαοί της Ευρώπης. Αυτή την εικόνα έχω εγώ. Είναι έτσι, κάνω λάθος? Ναι, αλλά δεν είναι καινούριο. Οι λαοί της Ευρώπης αποφάσισαν να στείλουν την Τρόικα εδώ να μας πάρουν τα πάντα. Οι λαοί της Ευρώπης αποφάσισαν ποτέ ότι θα υπάρξει μια πλήρης προσχώρηση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΝΑΤΟ? Γιατί ουσιαστικά αναφέρθηκε στον κύριο Στόλτεν, δεν τον ήξερε ούτε η μητέρα του πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ξαφνικά έγινε ο δερβέναγκας της Ευρώπης. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποτε υπήρχε μια Μέρκελ. Τη βάζαμε μπροστά, τη ασκούσαμε την κριτική μας. Ξέραμε όμως ότι όταν η Μέρκελ μιλούσε με τον Ομπάμα ή με τον Τραμπ, ότι κακώς, μη δημοκρατικά, εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ποιος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο Σόλτς σε καμία περίπτωση. Ούτε την κυβέρνησή του δεν εκπροσωπεί. Ο Μικρόν, εγώ δεν τον λέω Μακρόν πλέον, είναι πολύ μικρός για τα δεδομένα ακόμα και της Γαλλίας. Ο Στόλτενμπεργκ αποφασίζει, όχι βέβαια Στόλτενμπεργκ, η Ουάσιγκτον που τον προσέλαβε και θα τον ξαναπροσλάβει τώρα, θα του επεκτείνει και την θητεία του. Γιώργο, επιτρέψτε μου να πω, γιατί έχουμε προεκλογές, αλλά θα μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά, όχι τόσο πολύ ως πολιτικός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακμάζει και παρακμάζει πάρα πολύ γοργά. Ο λόγος, τα μνημόνια που φέραν σε εμάς, που ήταν ένα μέρος μιας συνολικότερης πολιτικής, γιατί ο Σόιμπλε και η παρέα του φέραν το μνημόνιο εδώ και τη σκληρή τότε, όχι γιατί είχαν κάποιο πρόβλημα με την Ελλάδα συγκεκριμένα, αλλά για να το πάνε στην Ιρλανδία, αν θυμάσαι μετά πήγε στην Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και εν τέλει Γερμανία. Ο Σόιμπλε μου το είχε πει ξεκάθαρα. Πρέπει να μειώσουμε 20% του μισθού των Γερμανών εργαζόμενων, γιατί δεν τα βγάζουμε πέρα στον ανταγωνισμό με τον Μπαγκλαντές. Αυτή ήταν η έκφραση που μου είπε εμένα. Οπότε βλέπει μια προσπάθεια που πέτυχε συμπίεση των εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων, όπως λέμε, της εργατικής τάξης, των μικρομεσαίων, μεγάλη συμπίεση. Αρχίζει γεννωμένη στην Ελλάδα, στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή ο μέσος Γερμανός εργαζόμενος είναι σε πολύ χειρότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια, 20 χρόνια. Αυτό σε συνδυασμό, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει χρήματα, να το πω απλά, σε συνδυασμό με το ότι τύπωσαν 5.000 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Τύπωσαν 5.000 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2012 μέχρι το 2019. Και αυτά τα δώσανε στους τραπεζίτες, οι οποίοι, άμα δώσεις χρήματα στους τραπεζίτες, ο τραπεζίτης αφιάλτης είναι να μην έχει να τα δανείσει σε κάποιον. Ο τραπεζίτης παίρνει τηλέφωνο από την Volkswagen, παίρνει τηλέφωνο από την Alstom και λέει: έχω 500 εκατομμύρια και τα θες, δωρεάν θα δίνω. Μηδέν επιτόκιο, γιατί ο τραπεζίτης θα παίρνει με αρνητικό επιτόκιο από την Κεντρική Τράπεζα. Έτσι. Η Volkswagen κοίταζε έξω από το παράθυρο του ουρανοξύστη της, έτσι, και έβλεπε Ευρωπαίους χωρίς χρήματα. Γιατί να πάει να επενδύσει σε ένα αυτοκίνητο αντίστοιχο της Τέσλα ή ένα αυτοκίνητο αντίστοιχο της BYD που τώρα είναι το πιο ανταγωνιστικό από την Κίνα? Δεν τα επενδύει. Τι τα έκανε όμως? Τα έπαιρνε τα χρήματα η Volkswagen από το τραπεζίτη που τα έπαιρνε από τον Draghi ή από τη Lagarde μετά. Και τι τα έκανε η Volkswagen τα χρήματα που έπαιρνε? Δεν τα επένδυε. Πήγαινε στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης και αγόραζε μετοχές Volkswagen. Ανέβαινε η μετοχή της Volkswagen. Ο διευθυντής και γενικά οι διευθυντάδες έχουν μισθό, επισήμως το ξέρουμε αυτό, δεν είναι κρυφό, που είναι διασυνδεμένο στα μπόνους με τη τιμή της μετοχής. Ζάπλουτος. Αν αγόραζε ακίνητα, οι τιμές των ακινήτων ανέβαιναν, των ενοικίων αντίστοιχα. Οι πολλοί δεν είχαν χρήματα. Οι βιομηχανίες της Γερμανίας δεν επένδυαν. Αλλά οι πλούσιοι γινόντουσαν πλουσιότεροι. Και 15 χρόνια μετά συνειδητοποιεί η Volkswagen ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στον ανταγωνισμό με την BYD και την Tesla. Και αυτή τη στιγμή καταραίει το βιομηχανικό μοντέλο της Γερμανίας. Όλα αυτά λοιπόν που λέμε για την άνοδο της ακροδεξιάς, για το ότι δεν έχουμε μια αντίστοιχη Μέρκελ,
Δεν υπάρχει η Δημοσιονομική Ένωση, η Πολιτική Ένωση, είναι αστείο πλέον. Δεν έχει τελειώσει αυτό, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν είναι καν συζήτηση. Το Ταμείο Ανάκαμψη ήταν η ταφόπλακα οποιασδήποτε πολιτική ένωση. Γιατί χρησιμοποιήσανε μεν κοινό χρέο, αλλά για να το δώσουν σε 5 ολιγάρχε στην Ελλάδα και σε 10 στην Ιταλία. Αυτό δεν είναι μοντέλο ομογενειοποίηση τη Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν που λέμε, η πολιτική κρίση, η ηθική κρίση, η στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Η στάση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μιλάνε για μια πολεμική ένωση. Έτσι, αμυντική τη λένε, αλλά πολεμική είναι. Όλα αυτά για μένα, θα μου επιτρέψεις ως. Τι να κάνουμε, έτσι είμαστε παλιοί μαρξιστές, οι αδιόρθωτοι. Για μένα αυτό είναι απόρρια και αντανάκλαση του γεγονότος ότι η ευρωπαϊκή οικονομία, ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός, κυρίως ο γερμανικός, είναι σε κατάρρευση, η οποία δεν είναι μη αντιστρέψιμη πια. Γιατί, να σου θυμίσω, ότι το 2000 ο Σρέντερ είχε καταφέρει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής βιομηχανίας συμπιέζοντας τους μισθούς με Hartz-Fier reforms και τα λοιπά, όλα αυτά. Έτσι, που συμπίεσε πολύ το κόστος παραγωγής ρίχνοντας τους μισθούς. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί και να το κάνει. Πες ότι το κάνει. Συμπιέζει πάλι με λιτότητα, σκληρή, τους μισθούς. Ναι, αλλά η Volkswagen δεν έχει πλέον την τεχνολογία να ανταγωνιστεί την BYD. Δεν μπορεί να τα παράξει. Δηλαδή, τώρα, αν είναι να φτιάξει ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φτιάχνει, ουσιαστικά τα εισάγει τα εξαρτήματα και την τεχνολογία, τις μπαταρίες που είναι ο κινητήρας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πια, τα εισάγει από την CATL. Είναι κινέζικα. Δεν έχει την τεχνολογία να τα παράξει. Έχει τελειώσει. ThyssenKrupp. Krupp. Η κρατεία Krupp. 150 ετών εταιρεία. Έτσι. Που είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής σιδήρου, ατσαλιού, αλουμινίου στη Γερμανία. Πριν 3 μέρες πούλησε τις υψικαμίνους της. Φεύγει από την Ευρώπη. Πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η Ευρώπη τελείωσε. Εμείς ως Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογία Αριστερά, καταρχάς έχουμε την ανάλυση του τι συμβαίνει. Νομίζω έχει σημασία αυτό. Καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Εγώ δεν νομίζω ότι οι συνυποψήφοι μας, αν υποψήφοι είμαστε από τα υπόλοιπα κόμματα, ούτε ενδιαφέρονται, ούτε έχουν τη γνώση του τι συμβαίνει στο κέντρο, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θα πάμε εκεί για να πολεμήσουμε, να συγκρουστούμε, γιατί αυτό το πράγμα δεν μεταρρυθμίζεται πια αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποκατάρρευση όπως λέω. Θα συγκρουστούμε με όλους εκείνους που σχεδιάζουν εναντίον ημών με ύψιλον, δηλαδή των ακροατών μας, στο όνομά τους. Και το μόνο που μπορούμε να σας προσφέρουμε είναι πληροφορίες και υλικό για αυτά που γίνονται και σχεδιάζονται εναντίον σας. Άρα λέτε ως κίνημα ότι ουσιαστικά ακόμη και οι κάλπες 9ης Ιουνίου γίνονται για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καταστεί ένα αδιανό πουκάμισο. Ναι, κάτι χειρότερο μακάρι να ήταν αδιανό πουκάμισο, γιατί το αδιανό πουκάμισο δεν είναι επικίνδυνο. Είναι άδειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επικίνδυνη. Και είναι επικίνδυνη. Γιώργο αναφέρθηκε στην αρχή για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι όσο περισσότερο πέφτει ο ρυθμός συσσόρευσης κεφαλαίου στο κέντρο της Ευρώπης, η κερδοφορία των γερμανικών επιχειρήσεων, τόσο αυξάνεται η λαϊλασία της περιφέρειας, της Κρήτης δηλαδή, της Θράκης, της Ελλάδας, της Σικελίας, της Πορτογαλίας. Οπότε δεν είναι απλά ένα αδιανό πουκάμισο, είναι ένα αρπακτικό πουκάμισο, το οποίο όσο περισσότερο αδειάζει, τόσο έρχεται και σου αρπάζει τα σπίτια σου, τα χωράφια σου, βάζει φωτοβολταϊκά για να παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο παράγεται με μηδέν κόστος, αλλά εσύ θα το πληρώνεις σαν να είναι από υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Τέξας. Όλα αυτά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, βγήκε ο κ. Μισελ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να υπάρχει πιο επίσημο άτομο. Φορέας για να το πει, φωνή. Και τι λέει ο Μισελ? Ότι λέει το μοντέλο μας, λέει, θα πρέπει να είναι παραλεχόμενος ότι έχει καταρρεύσει οποιαδήποτε ιδέα για μια πραγματική επενδυτική πανευρωπαϊκή προσπάθεια. Θα κάνουμε, λέει, μια αμυντική ένωση, πολεμική δηλαδή. Και το εξήγησε ότι θα δώσουμε πολλά χρήματα για το χτίσιμο μονάδων παραγωγής οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Εδώ κολλάει και η επιστολή κοινή του Μητσοτάκη με τον Τούσκ για τη δημιουργία ενός θόλου τύπου Ισραήλ από πυράβλους. Θα φτιάξουμε μια τέτοια βιομηχανία και αυτή θα είναι ο μοχλός ανάπτυξης. Το οποίο έχει ξαναγίνει. Έχει γίνει στις ΗΠΑ. Το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Ναι, αλλά εκεί οι άνθρωποι είναι ξεκάθαροι. Γεμίζουν τις αποθήκες με πυρομαχικά, με πυράβλους, με όπλα
Και κάποια στιγμή, για να τους ξαναγεμίσουν, πρέπει να ξεσκαρτάρουν. Κάνουν ένα πόλεμο στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στην Ουκρανία και ξεσκαρτάρουν το στόκ για να το ξαναγεμίσουν. Αυτό θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνουμε κι εμείς μια πηγή απειλών πολεμικών. Έτσι φαίνεται. Γι' αυτό ακούς και το Στόλτεμπεργκ. Αυτή η εντωμεταξύ η ανοησία με το θόλο, με τους πυράβλους. Άσε που, σε τελική ανάλυση, είναι και οφθαλμοφανές ότι δουλεύουν για τους Αμερικανούς. Γιατί τώρα που δίνουν αυτά. Ο Σότς έδωσε 100 δισεκατομμύρια για αμυντικές δαπάνες. Όλα στην Αμερική πήγαν. Οι πύραυλοι του θόλου του Ισραήλ είναι Αμερικάνικοι. Αν φτιάξουν θόλο εδώ που λέει ο Τούσκ μαζί με τον ανεκδίγητο Μητσοτάκη, την τροπή της Κρήτης, αν γίνει αυτό, Αμερικάνικους πυράβλους θα πάρουν. Και δεν μου λες, εμείς έχουμε και κάποια εθνικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Σε τι θα μας βοηθήσει εμάς να φτιάξουν ένα θόλο γύρω από την κεντρική Ευρώπη με Αμερικανικούς πυράβλους που θα κοιτάνε τον Πούτιν? Τι έγινε? Έχουμε αέρα. Έχουμε. Συνεχίζεις, Γιάννη. Έχουμε μία στα ακουστικά μόνο. Ναι, δεν είναι πρόβλημα. Σε τι θα μας βοηθήσει αυτό όσο αφορά την απειλή εξ Ανατολών? Δεν θα μας βοηθήσει σε τίποτα. Είναι πολύ απλό με άλλα λόγια. Έχεις ένα πρωθυπουργό ο οποίος μαζί με έναν αχυράνθρωπο των Βρυξελών, τον κύριο Τούσκ, που ήταν στις Βρυξέλλες, πήγε στην Πολωνία, ξαναπήγε στις Βρυξέλλες, ξαναπήγε στην Πολωνία, έτσι, σχεδιάζουν το πώς θα ξοδευτούν 1 τρισεκατομμύριο ευρώ από χρήματα που δεν έχει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που παραπέει οικονομικά οι Αμερικανικούς πυράβλους. Λες και είναι οι ατζέντιδες της Lockheed. Άρα το πού πρέπει να πάει αυτή η Ευρώπη, η οποία αυτή η Ευρώπη όπως την περιγράφεις ξεκινάει από το Ατλαντικό και φτάνει μέχρι τα Ουράλια. Αυτό καταλαβαίνω. Το συζητάνε? Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς, γιατί ο στόχος τους είναι η διαιώνιση του πολέμου στην Ουκρανία και η δημιουργία νέων εστίων πολέμου στη Γεωργία και ίσως και αλλού. Το βλέπεις αυτό? Άρα θεωρείς ότι είναι στο πλαίσιο ενός μιας μεγαλύτερης εικόνας του πολέμου ακηρυγμένου ή ακήρυκτου Ηνωμένων Πολιτειών Κινάς? Αυτό συμβαίνει στην ουσία? Κοίταξε, η τραγωδία της Ευρώπης είναι ότι δεν υπάρχει. Έχει πάψει να υπάρχει ως Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση οι ηθήνοντες, το διευθυντήριο της Ευρώπης, τι θέλει. Πριν από 5 χρόνια μπορούσαμε, όταν υπήρχε ακόμα η Μέρκελ, η οποία καλή, κακή, στραβή, ανάποδη, είχε ένα όραμα για το διακύβευμα. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα, να το πούμε διαφορετικά. Έστω ότι έρχεται η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στον Biden και στον Πούτιν και ξεκινάνε μια ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία. Μακάρι. Μακάρι να έχει γίνει χτες αυτό. Δεν θα γίνει, αλλά είναι μια υπόθεση εργασίας. Έστω ότι γίνεται. Θα δεις που θα καταλήξω. Και πάνε στον ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι εκπροσωπεί την Ουκρανία, ο Πούτιν τη Ρωσία, ο Μπάιντεν την Αμερική, ο Ζή την Κίνα, ο Μόντι την Ινδία. Εμάς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος θα την εκπροσωπήσει σε αυτό το τραπέζι? Και ξέρεις, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όταν θα γίνει η ειρήνη. Έχει ήδη έρθει η εντολή από τον Ουάσιγκτον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, και το έχουν αποδεχτεί. Ότι εμείς θα πρέπει, οι Ευρωπαίοι, να ανοικοδομήσουμε την Ουκρανία. Αυτό είναι 1 τρισεκατομμυριάκι. Έτσι. Μέσα στις άκρες. Έτσι. Οι Αμερικανοί είναι ξεκάθαροι. Όταν οι Αμερικανοί κάνουν ένα πόλεμο, πουλάνε τα όπλα και άλλος μετά πληρώνει για την ανοικοδόμηση. Όπως έγινε στον πόλεμο, στον κόλπο, που βάλαν τους Σαουδάραβες να πληρώσουν μετά τα σπασμένα, μετά και τον πρώτο και τον δεύτερο. Εδώ είπαν οι Ευρωπαϊκοί Ένωση. Οπότε εμείς θα πρέπει να κληθούμε από μια Ευρωπαϊκή Ένωση που παραπέει οικονομικά να δώσουμε 1 τρισεκατομμύριο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, χωρίς να έχουμε εκπροσώπηση. Γιατί ούτε ο Σόλτς δεν μπορεί να μας αντιπροσωπήσει, ο Μακρόν δεν μπορεί να μας αντιπροσωπήσει. Δηλαδή και να θέλανε, δεν τους αφήνουν οι Εστονοί. Οι Λιθουανοί, ξέρεις ότι οι Λιθουανοί, οι Εστονοί, οι Πολωνοί βλέπουν, οι Ούγγροι βλέπουν τον Σόλτς και τον Μακρόν και λένε μακριά αυτοί. Οπότε θα τους βάλουν βέτο. Και ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν? Ο Στόλτεμπεργκ, δηλαδή ο Μπάιντεν. Όλα αυτά τα λέω γιατί είμαστε μια χώρα σε προκεχωρημένο στάδιο ερημοποίησης μετά από 15 χρόνια συνεχιζόμενη κρίση. Μία είναι η κρίση. Ξεκίνησε το 2008. Μετά έχουμε τα μνημόνια. Εξακολουθούμε να είμαστε σε μνημόνιο. Είχαμε και την πανδημία. Έχουμε την λαιλασία των πολλών μέσα από την ακρίβεια. Αυτό είναι όμως μία κρίση. Έχουμε μία χώρα δηλαδή που ερημοποιείται.
μέσα σε μια Ευρώπη που καταραίει και έχουμε ευρωεκλογές. Εμείς ως Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά μιλάμε για αυτά που πρέπει να πούμε για να προστατεύσουμε τον κόσμο μας εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στην Αθήνα, στη Θράκη, στις Κυκλάδες και ταυτόχρονα στη Γερμανία, στην Ιταλία, γιατί είναι κοινός αγώνας. Και επιτρέψτε μου να πω αυτό και θα σταματήσω, γιατί μιλάω πολύ ώρα, το ξέρω. Το Μέρα 25 κατεβαίνουμε και στη Γερμανία, ως γερμανικό κόμμα. Ελπίζουμε ότι θα βγάλουμε ευρωβουλεύτρια την επικεφαλής, την Κάριν Ντε Ρίγκο. Κατεβαίνουμε ως Μέρα 25 Ιταλία, στην Ιταλία, με τον Φεντερίκο Ντόλτσε. Και κατεβαίνουμε και στην Ιρλανδία με την Κλέρ Ντέιλι και τον Μιγ Γουόλις. Αυτό σημαίνει πανευρωπαϊκή αντίσταση απέναντι σε όλα τα δεινά που έρχονται λόγω της παρακμής αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να λάβεις υπόψη σου, Γιάννη Βαρουφάκη, και μετά θα πάμε και στα καθημάς αμιγώς, τα εξής. Λέει ο Φώτης: Γιάννη, καλημέρα. Ο Παγκόσμιος Νότος περιφρουρεί τις πρώτες ύλες, τον πλούτο τους, και τελικά έχουν αρχίσει δυναμικά προς τα εκεί και πολλοί κάνουν έτσι πρέπει. Το τζάμπα για τους δυτικούς κοτσαμπάσιδες τελειώνει. Βλέπεις να έρχονται σύντομα οι δυτικοί να μείνουν με το χαρτί, τα POS και τα φωτοβολτικά στο χέρι, να το πούμε έτσι, ισχύει κάτι τέτοιο? Το βλέπεις? Λέει ο ένας. Άλλος λέει: Κύριε Βαρουφάκη, καλημέρα σας. Το γεγονός ότι οι καταστροφικές αποφάσεις που έχουν πάρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση και με τον πόλεμο της Ουκρανίας έχουν πάρθει από τη μειοψηφία χωρίς να ερωτηθούν οι κοινωνίες, για σας παίζει ρόλο? Και τέλος, ο Πάνος λέει: Κάνω μία πρόβλεψη ότι μετά και την χθεσινή καταδικαστική απόφαση για Τραμπ, ο Πούτιν δεν θα περιμένει τίποτα άλλο, οπότε η έσχατη χρήση τακτικών πυρηνικών είναι αυτή που απέμεινε. Θεωρώ πως θα σκάσει κάπου σχετικά ασφαλώς ένα τεμάχιο, σαν ίστατη επίδειξη ότι ως εδώ και μη παρέκει. Αυτά λέει ο κόσμος. Ωραία. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο. Ψυχραιμία, παιδιά. Δεν θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Ελπίζω, έτσι. Ελπίζω να μην πέσω έξω. Η καταδίκη του Τραμπ ήταν ένα δώρο για τον Τραμπ. Αν ο Πούτιν όντως θέλει να δει τον Τραμπ ξανά στο Λευκό Οίκο, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να χαίρεται, γιατί η συγκεκριμένη ένορκη, όλη η διαδικασία αυτή, ενισχύει τον Τραμπ. Δεν πρόκειται να χάσει ο Τραμπ ποσοστά επειδή καταδικάστηκε. Στη δική του βάση αυτό τον θεοποιεί. Και αυτή είναι η ανοησία των δημοκρατικών, ότι αντί έχουν παραδώσει τα όπλα οι δημοκρατικοί ουσιαστικά. Έχουν αποδεχτεί ότι δεν πρόκειται να τον κερδίσουν, οπότε προσπαθούν να τον βάλουν φυλακή, και με κάθε προσπάθεια που κάνουν να τον βάλουν φυλακή, και με... εγώ θα τον ήθελα να τον φυλακή τον Τραμπ, αλλά θα ήθελα να δω και τον Biden φυλακή. Θα του ήθελα να είναι σε διπλανά κελιά. Έτσι. Μαζί με τον George W. Bush, μην ξεχνάμε το σφαγέα του Ιράκ. Έτσι. Θα ήθελα όλου αυτού μαζί. Θα του ήθελα να του δω. Αυτό το λέω για να μην νομίζετε ότι στηρίζω τον Τραμπ ή τον Biden ή κάποιον από αυτού. Είναι εκτός σκέψης μου αυτό. Απλά, εάν δείτε τις κατηγορίες εναντίον του Τραμπ, είναι αστείες. Θες να τον κατηγορήσει για κάτι, βάλε τον φυλακή επειδή έκλεβε τους εργαζόμενους του στο Trump Towers. Δεν τους πλήρωνε. Θες να τους βάλει φυλακή, να τον βάλει φυλακή, γι' αυτόν βάλτονε. Επειδή ήταν πίσω από την εξέγερση στο Καπιτόλιο, βάλτονε. Τον πήγανε. Ούτε καν ότι πλήρωσε την Πορνοστάρ. Δεν τον πήγανε καν γι' αυτό. Το ξέρεις αυτό, Γιώργο, έτσι. Δεν καταδικάζεται γι' αυτό. Καταδικάζεται, λέει, για παράβαση του εκλογικού νόμου, ότι δεν τα δήλωσε αυτά τα χρήματα ως εκλογική εκστρατεία. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πραγματικά, αν είσαι τραμπιστής, αυτή τη στιγμή γίνεσαι ακόμα πιο ενισχυμένος. Οπότε, δεν υπάρχει αυτό. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ο Biden, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι έχουν ένα κοινό συμφέρον. Μπορεί να αντιπαθούνται μεταξύ τους, αλλά έχουν ένα κοινό πράγμα που τους ενώνει. Τους έχει κάνει μία ομάδα. Δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν θέλουν να γίνει πυρηνικός πόλεμος. Ούτε ο Πούτιν το θέλει. Κανένας δεν το θέλει. Ούτε ο Πούτιν θέλει να σταματήσει να υπάρξει ειρηνευτική διαδικασία. Γιατί αν υπάρξει ειρηνευτική διαδικασία και σταματήσουν τα όπλα, είναι η κατάπαυση του πυρός, μετά θα αρχίσει να έχει προβλήματα μέσα στο δικό του το καθεστώς ο Πούτιν. Ο Ζελένσκι θα ανατραπεί σίγουρα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να τελειώσει ο πόλεμος και ο Ζελένσκι να μείνει εκεί. Ούτε 24 ώρες δεν θα μείνει εκεί. Ο Biden, αυτή τη στιγμή, όλη του η επιτυχία στην αύξηση της ηγεμονίας των ΗΠΑ βασίζεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί κατάφερε ουσιαστικά να καταργήσει το βιομηχανικό μοντέλο της Γερμανίας. Πώς? Ενεργειακά πρώτα. Κλείνοντας τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου της Γκάσπρομ και αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Νέο Μεξικό και από το Τέξας, που είναι 10 φορές πιο ακριβό για τους Γερμανούς. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσεις αυτό. Ένα παραλυπόμενο, πριν από
Ήταν περίπου 10 χρόνια. Τότε που ζούσα στο Τέξας. Είχα μία συζήτηση με τον άνθρωπο που ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, του Στρατιωτικού Γενικού Επιτελείου, του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Μόλις είχε βγει στη σύνταξη. Ήταν άνθρωπος που τον είχε βάλει ρεπουμπλικάνος ο Μπούς, ο W. Μπούς. Έτσι, δεν είναι κανένας αριστερός. Και του λέω, δεν μου λες, γιατί ήμασταν και συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Τον είχαν πάρει για να κάνει διαλέξεις στους φοιτητές. Του λέω, δεν μου λες, το ΝΑΤΟ το χρειαζόμαστε. Σου λέω, πριν 10 χρόνια. Μου λέει, εσείς οι Ευρωπαίοι, όχι, κακό σας κάνει. Γιατί αυξάνει την ανασφάλεια της Ευρώπης, αλλά εμείς, λέει, λειτουργούμε ως μαφία. Γιατί όταν σου μιλάνε σε προσωπικό επίπεδο και την ώρα που πίνεις καφέ, σου μιλάνε ειλικρινά. Λέω, τι εννοείς, μου λέει, τι κάνει η μαφία. Δημιουργεί ανασφάλεια για να πουλήσει προστασία. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Αυτό κάνουμε εμείς στην Ευρώπη, ιδίως μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και γυρνάει και η κατακλείδα ποια ήταν. Λέει, ο λόγος όμως που εμείς το συνεχίζουμε το ΝΑΤΟ είναι τριπλός. Για να κρατήσουμε τη Ρωσία εκτός της Ευρώπης, για να κρατήσουμε εμάς εντός της Ευρώπης και για να κρατήσουμε τους Γερμανούς κάτω από την πότα μας. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει πλήρως ενταχθεί σε αυτό το project της χειραγώγησης της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι επειδή είναι ηλίθιοι, Γιώργο. Ξέρεις γιατί είναι. Αν είσαι Γερμανός εργοστασιάρχης αυτή τη στιγμή, βλέπεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά το εργοστάσιο σου, δεν πάει καλά γενικά η βιομηχανία σου. Από πού θα βγει το κέρδος σου τα επόμενα 10 χρόνια? Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί ό,τι χρήματα έχεις, τα έχεις επενδύσει στη Wall Street, σε δολάρια, σε ακίνητα, σε μετοχές, σε αμερικανικό χρέος, ομόλογα του αμερικανικού κράτους, του αμερικανικού δημοσίου. Εφόσον για να συνεχίσεις να πουλάς αυτά που πουλάς, Mercedes ας πούμε, παράδειγμα, βασίζεσαι στην ηγεμονία του δολαρίου, γιατί η Αμερική αγοράζει τις Mercedes σου επειδή εκδίδει δολάρια. Η Αμερική έχει τεράστιο εμπορικό έλλειμμα. Πώς μπορεί και συνεχίζει να έχει τεράστιο εμπορικό έλλειμμα και να αγοράζει τις Mercedes του άλλου, χωρίς να πτωχεύει? Είναι πολύ απλό. Γιατί παράγει αυτά τα IOUs που λέγονται δολάρια. Τα οποία τα παίρνει ο Γερμανός βιομηχανός και τα πάει στην Αμερική και τα επενδύει σε ακίνητα στο Μαϊάμι, στην Καλιφόρνια. Οπότε αυτός ο Γερμανός βιομηχανός και οι πολιτικοί οι οποίοι δουλεύουν γι' αυτόν. Γιατί να τον νοιάζει η Ευρώπη? Η ψυχή του είναι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Οπότε δεν είναι απλά η λυθιότητα των Ευρωπαίων ηγετών ότι αφήνει την Ευρώπη να καταρρεύσει. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, να έρθουμε στα καθημάς περισσότερο, γιατί και αυτά μετράνε τουλάχιστον μέχρι την ώρα της κάλπης και μετά από αυτή. Όμως πριν από αυτό θέλω ένα σχόλιο για τις εξελίξεις στη λωρίδα της Γάζας με επίκεντρο το μακελιό στη Ράφα που συνεχίζεται παρά τις αποφάσεις διεθνών ποινικών δικαστηρίων. Έχουμε καταλάβει όλοι ότι ισχύει το παλιό θεώρημα. Τελικά ο ισχυρός ερμηνεύει το δίκαιο όπως γουστάρει αυτός, το λέω έτσι απλά. Ωστόσο εδώ έχουμε φτάσει σε ένα όριο απανθρωπισμού των ίδιων των κοινωνιών. Mm-hmm. Η συμπεριφορά δηλαδή και οι συζητήσεις περί δικαιώματος νόμιμης άμυνας κτλ. Όταν βλέπεις 36.000 νεκρούς, όταν βλέπεις παιδιά να καίγονται και να σου λέει ότι ξέρεις ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει και ένα λάθος. Τι συμβαίνει εδώ στην πραγματικότητα? Εθνοκάθαρση που διαρκεί 76 χρόνια, η οποία συστηματικά καταργεί οποιαδήποτε δυνατότητα μιας επίλυσης τύπου δύο καρδών, γιατί αυτός ήταν ο στόχος πρώτα του Αριέλ Σαρών, αν θυμάσαι, μετά από τη διαδικασία την ειρηνευτική του Όσλο. Έτσι, σκοτώνεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ραμπίν που την είχε συνάψει και από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουμε μια αλληλουχία κυβερνήσεων Σαρών Νετανιάχου που είχαν ένα στόχο. Να εντατικοποιήσουν τη γενοκτονία, να εξευτελίσουν οποιονδήποτε Παλαιστίνιο ακολουθεί το δρόμο της ειρηνευτικής διαδικασίας, είτε αυτό είναι η Παλαιστινιακή Αρχή, είτε είναι ο Μαρουάν Μπαργκούντι που είναι 20 τόσα χρόνια στη φυλακή, ο Μαντέλα των Παλαιστινίων. Τους εξευτελίζουν πώς? Γράφοντας τους στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, ουσιαστικά λέγοντας ότι όποιος προσπαθεί να συνάψει ειρήνη με εμάς θα εξευτελίζεται και εμείς θα συνεχίζουμε τους ανθρώπους του, τους συγγενείς του, τους γειτόνους του, να τους δυναμητίζουμε τα σπίτια, να τους πετάμε έξω και να τσιμεντώνουμε και να φέρνουμε στη θέση τους επίκους τους οποίους τους ενισχύουμε
οπλικά για να χτυπάνε μετά τους άλλους γειτόνους τους. Και ταυτόχρονα ένας Νετανιάχου, ο οποίος υπάρχει και σε βίντεο, ο οποίος χρόνια τώρα λέει ότι ο στόχος μας είναι η ενίσχυση της Χαμάς, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα καμία πλέον να γίνει μια ειρηνευτική διαπραγμάτευση, γιατί θα έχουμε υπερισχύσει οι δύο ακραίες τάσεις στην γη της Παλαιστίνης. Αυτό όμως που νομίζω ότι έχει σημασία και σχετίζεται και με τις ευρωεκλογές είναι ότι έχουμε μια πρόεδρο της Κομισιόν, μια ημίτρελη γενοκτόνα κυρία, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία, όπως ο Μητσοτάκης είναι η ντροπή της Κρήτης, αυτή είναι η ντροπή της Γερμανίας, ήταν υπουργός άμυνας της Μέρκελ, διεφθαρμένη, αποτυχημένη, υπήρχαν δικαστικές διαδικασίες εναντίον της και η Μέρκελ ήθελε να την ξεφορτωθεί. Και επειδή η Μέρκελ ήταν έξυπνη, πώς την ξεφορτώθηκε? Την έστειλε στις Βρυξέλλες. Και αυτή η κυρία, η αποτυχημένη, που δεν την ψηφίσαμε, ούτε η δεξή την ψήφισαν, ούτε την αριστερή, ούτε κανένας. Έγινε επισημοποίηση της προεδρίας της και θυμάστε ότι έγινε με τις ψήφους του Ορμπάν, του ακροδεξιού Ούγγρου. Μην μας την παρουσιάζουν καν ως κέντρο δεξιά την κυρία Ούρσουλα. Κυρία Ούρσουλα λοιπόν πήγε 6 ώρες πριν εισβάλλουν τα στρατεύματα του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα να ισοπεδώσουν και να σκοτώσουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά, όπως είπες. Κάθισε μπροστά σε άρματα μάχης του IDF, του στρατού του Ισραήλ, και έπαιρνε selfies και σαν μαζορέτα σε αγώνα μπάσκετ του NBA ζητοκράβγαζε τα άρματα μάχης που θα μπαίνανε μέσα να σκοτώσουν τα παιδιά. Αυτή είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ξαναγίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό εμείς μου λένε, ρε Γιάννη, αφού έχεις αυτή την άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ζητάς την ψήφο μας να πας εκεί? Γιατί κάποιος πρέπει να την ξεπροστιάσει. Και ρωτήστε τον εαυτό σας το εξής ερώτημα. Ποιος θα ξεπροστιάσει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκ μέρους σας, εκ μέρους των Ελλήνων ψηφοφόρων και των Ελληνίδων? Του κυρίου Μητσοτάκη, που έρχεται εδώ στα Χανιά και κάνουν διακοπές μαζί με την ημίτρελη γενοκτόνο, ή τα τρία με τα Πασόκ, του κυρίου Κασελάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Χαρίτση, που όλοι τους. Πώς το είπατε, τρία με τα Πασόκ. Βέβαια, όλοι διαγωνίζονται για το ποιος θα γίνει Πασόκ στη θέση του Πασόκ. Και τελικά το Πασόκ έχει πάει στο Μητσοτάκη. Αυτή είναι και η τραγωδία τους. Αλλά όλοι αυτοί, Ανδρουλάκη, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, έχουν όλοι και τα τρία κόμματα μέσα τους στελέχη, τα οποία όταν ήταν σε κυβερνητικούς στόχους χαριεντίζονταν με τον Νετανιάχου, υπέγραφαν εμπορικές και αμυντικές, πολεμικές δηλαδή, συμφωνίες με τον Νετανιάχου και έτσι ήταν συνένοχοι στην συνεχιζόμενη αυτή γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Πάμε λίγο στα καθημάς, γιατί για αυτά πολλοί λένε ότι θα δοθεί και ένας τόνος στη βραδιά της κάλπης. Καταρχάς, πιστεύεις ότι θα είναι αυξημένη η αποχή? Μη μου πεις δίνουμε μάχη να μην είναι. Το καταλάβαμε αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Θα είναι. Θα είναι. Θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εποχή. Θα είναι θλιβερή εποχή. Θα είναι θλιβερή εποχή. Γιατί λες θλιβερή? Δεν τη θεωρείς μια πολιτική στάση? Όχι. Ο κόσμος να πει ότι έχω απειβδίσει, έχω αειδιάσει από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μου λέει τίποτα και ασυχτήρ δεν πάω, ρε παιδί μου. Δεν του νομοποιώ. Κοίταξε, δεν έχει άδικο. Πολιτική στάση. Τα πάντα είναι πολιτική στάση. Να αγοράσει γιαούρτι είναι πολιτική στάση. Απλά είναι αντιδραστική πολιτική στάση και είναι εντελώς. Να το πω διαφορετικά. Ένα βόλι έχει σε αυτή την κοινωνία. Ένα βόλι με το οποίο μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το πόλεμο που γίνεται εναντίον σου. Και είναι η ψήφο σου. Εμείς δεν σας υποσχόμαστε λαγούς με πετραχίλια. Δεν λέμε ψηφίστε μας και θα πάμε στην Ευρωβουλή και θα ψηφίσουμε όμορφα και ωραία και καλώς και έτσι η ζωή σας θα γίνει καλύτερη. Δεν σας κοροϊδεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Σας λέμε η Ευρωβουλή δεν είναι χώρος που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε νομοθετική διαδικασία υπέρ ημών. Με ύψιλον. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά εκεί μέσα μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες και υλικό για αυτά που γίνεται εναντίον σας, να σας τα δώσουμε για να είστε ενισχυμένοι. Γιατί είναι δύναμη το να ξέρεις τι σχεδιάζουν εναντίον σου στο όνομά σου. Και το δεύτερο, όπως είπα και πριν, να τους ξεπροστιάσουμε εκ μέρους σου. Αυτό έχεις ιερή υποχρέωση να το χρησιμοποιήσεις το βόλι. Δεν σου λέω ότι ένα βόλι κερδίζει ένα παγκόσμιο πόλεμο ή ένα πανευρωπαϊκό πόλεμο. Αλλά αν το έχεις και δεν το χρησιμοποιήσεις, τι ψυχή θα παραδώσεις? Πες μου λοιπόν, πώς βλέπετε την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας? Υπάρχουν πολλά ζητήματα, είτε ξεκινάς από κάδρα όπως είναι τα εθνικά θέματα, είτε φτάνοντας στην καθημερινότητα, οικονομία, ακρίβεια, την αίσθηση της ατιμωρησίας,
την αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα, ο ένας στηρίζει τον άλλον παρά τις τέτοιες, mm-hmm. και τελικά έχουν και το ακαταδίωκτο. Το αδιέξοδο για τα νιάτα, σήμερα είναι δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά πολλοί σκέφτονται σε ποιο κόσμο τα παιδιά. Τη διάλυση δημόσιων αγαθών όπως είναι η υγεία, mm-hmm. και η Κρήτη, από το πότο τελευταίο παράδειγμα, οι γιατροίς ίσομοι στα κέντρα υγείας τα βρόντιξαν με τα εντέλεστε που, για να κάνουν γύρω-γύρω να καλύπτουν τα κενά. Τι λέτε για το εσωτερικό της χώρας? Ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜΕΡΑ25 το 2018 είναι, λέγαμε, ότι η χώρα είναι σε μια διαδικασία ερημοποίησης. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς που δεν αγαπάμε τα κόμματα και δεν θέλαμε να ασχοληθούμε. Οπότε αυτό απλά συνάδει απολύτως με την περιγραφή που έκανε. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Ξέχνα τις πανελλαδικές. Ξέρεις, εγώ έχω επιστρέψει στο πανεπιστήμιο και διδάσκω. Πρέπει να σου πω ότι τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζω στο αμφιθέατρο, πέραν το ότι είναι εξαιρετικά, είναι εξαιρετικά τα παιδιά μας, όμως είναι θλιμμένα, γιατί δεν βλέπουν μέλλον. Και να είμαι πιο συγκεκριμένος, εγώ διδάσκω και σε οικονομικό τμήμα. Σε δύο εβδομάδες, τρεις, θα αποφοιτήσουν από τις ιατρικές μας σχολές γιατρίνες και γιατροί μας, που για να γίνουν γιατρίνες και γιατροί, οι οικογένειες, η κοινωνία συνολικά, έδωσε πάρα πολύ χρήμα. Έβαλε πάρα πολύ υδρότα. Είχε πολλές αγωνίες να φτάσουν εκεί τα παιδιά τους. Και το ξέρεις ότι το 60% αυτών το Σεπτέμβριο θα είναι στο εξωτερικό. Θα προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στον Μπαγκλαντές, στην Κίνα. Και δεν το εννοώ αυτά. Έτσι. Αυτό είναι μια εικόνα χώρας που ερημοποιείται. Αυτό που λέγαμε και από το 2018. Με την μονιμοποίηση των μνημονίων, με το μεταμνημόνιο που ήταν το τέταρτο μνημόνιο. Αλλά ας τα πάρουμε απλά. Βγαίνει ο Στουρνάρας τώρα, ο επίορκος διοικητής Τράπεζας Ελλάδας, αυτό που ξεκίνησε το bank run πριν εκλεγούμε το Γενάρη του 2015, κλείνω την παρένθεση. Βγήκε τώρα και ορθά είπε: τι κατάσταση είναι αυτή? Έχουμε πάρα πολύ χαμηλές αποταμιεύσεις. Μια χώρα με τόσο χαμηλές αποταμιεύσεις δεν μπορεί να πάει μπροστά. Ο Στουρνάρας το είπε. Ναι, γιατί όμως έχουμε χαμηλές αποταμιεύσεις? Όταν έχουμε μισθούς Αλβανίας και τιμές Λονδίνου, πώς να κάνει αποταμίευση ο άλλος? Ξέρεις, κοίταζα τα στατιστικά στοιχεία από την Ελστάτ, της κυβέρνησης, έτσι. Και της Τρόικας για την ακρίβεια. Η Ελστάτ δεν ανήκει στην κυβέρνηση, ανήκει στην Τρόικα. Και λέει, τι λέει, ότι ο μέσος όρος αποταμίευσης σε όλη την Ελλάδα, μιας οικογένειας με δύο παιδιά ή πιο πολλά, δύο και περισσότερα που δεν είναι πολλές, αλλά δύο παιδιά, ο μέσος όρος αποταμίευσης είναι μείον 2.250 ευρώ. Τι σημαίνει μείον 2.000? Ότι μπαίνουν μέσα. Όχι δεν έχουν αποταμιεύσεις, αδανίζονται κάθε χρόνο. Βέβαια, όταν αυτές οι οικογένειες κατά μέσον όρο έχουν 9 με 9.500 ευρώ το χρόνο και πρέπει να πληρώσουν τις τιμές των σούπερ μάρκετ σήμερα και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, και συνεχώς αυτή η κυβέρνηση τους κλείνει τη δίωδο σε μια καλή δημόσια παιδεία, σε μια καλή δημόσια υγεία και τους στέλνει στους ιδιώτες, στα πανεπιστήμια, στους κλινικάρχες, πού να έχουν αποταμιεύσεις? Λένε για την ακρίβεια. Ακόμα και κυβερνητική λέει, δεν, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και έχεις τον ανεκδίκητο Μητσοτάκη να γράφει στην φίλη του την ημίτρελη Ούρσουλα επιστολή για το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα και για τη φέτα. Μας κοροϊδεύουν. Και το ξέρουν ότι κοροϊδεύουν, γιατί δεν είναι λύθη. Μπορεί να είναι κακεντρεχής και να είναι αηθής, αλλά η λύθη δεν είναι. Δεν ξέρει ο Μητσοτάκης ότι υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού. Δεν ξέρει ότι επί Κώστα Καραμάλη, δεν μιλάμε για καμιά αριστερή κυβέρνηση, επί Κώστα Σιμίτη. Η επιτροπή ανταγωνισμού Πολάκης ενεργοποιήθηκε πώς? Λέει, έλα εδώ, στα σούπερ μάρκετ, στις μεγάλες πολυεθνικές, Unilever κτλ. Αυτό το βρεφικό γάλα το πουλάς σε 20-25 ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ θα πάρω τις δύο φθηνότερες, θα βγάλω το μέσον όρο και δεν σου δίνω το δικαίωμα να πουλήσεις πάνω από 5% πάνω από το μέσον όρο των δύο φθηνότερων. Να. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί γράφεις την Ursula von der Leyen? Για να κοροϊδέψεις τον κόσμο μας. Και βασικά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Ηλεκτρικό ρεύμα. Βγαίνει ο Μητυλινέος της προάλλης και κάνει μια καλή κριτική στο γεγονός ότι δεν υπάρχει. Μια χαρά αυτή. Λες και την αντέγραψε από το ΜΕΡΑ25 ήταν. Ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πλάνο για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και υπό την χειρότερη κομισιόν όλων των εποχών. Πολύ ωραία. Πραγματικά ήταν σαν να βλέπαμε τα δικά μας κείμενα εμείς στο ΜΕΡΑ25. Ωραία. Ναι, αλλά κύριε Μητυλινέ, την ίδια ώρα πας
στο χρηματιστήριο Αθηνών και ζητοκραυγάζεις το ότι είχες αύξηση 120% των κερδών σου από πέρυσι. Αυτό γιατί το. Πού βγήκαν αυτά τα κέρδη, επειδή είσαι έξυπνος επιχειρηματίας και έκανες επενδύσεις? Όχι. Επειδή είσαι κομμάτι ενός καφενείου που λέγεται Χρηματιστήριο Ενέργειας, που το έφτιαξε ο Γιώργος Σταθάκης, έτσι, μια άλλη ντροπή της Κρήτης, γιατί στο όνομα της αριστεράς φτιάχνει αυτό το Χρηματιστήριο της Ενέργειας, ο τέος σύντροφος φίλος μου και συνάδελφός μου από τα πανεπιστήμια. Έτσι, θυμάστε το 2018, 17-18, που γιόρταζε το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Ένα χρηματιστήριο, και είναι φιλελεύθερος να είσαι, δεν μπορείς να το δεχτείς. Γιατί είναι ένα χρηματιστήριο με 5 παίκτες. Υπάρχει χρηματιστήριο με 5 παίκτες. Καφενείο είναι. Άμα είμαστε 5, θα φιξάρουμε τις τιμές. Όπως κάνουν. Και μετά αναρωτιούνται ακόμα και δεξί, μα γιατί έχουμε τόσο ακριβό ρεύμα σε σχέση με τους Ισπανούς? Είναι απλό. Γιατί εσείς μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ φτιάξατε ένα καφενείο που φιξάρουν τις τιμές του ρεύματος και σας γδίνουν. Και εσείς πάτε και τους ψηφίζετε μετά. Πες μου κάτι, θεωρείς ότι αυτό είναι το βασικό, πέρα από τις δομικές απόψεις που έχεις για την οικονομία, το βασικό πρόβλημα σε μια οικονομία όπως η ελληνική, που λέμε ότι είναι στο ρυθμό της ελεύθερης αγοράς? Είναι στο ρυθμό της ελεύθερης αγοράς ή είναι μια κλειστή, καρτελοποιημένη οικονομία ακόμη και για τους παίκτες και μίστες της ελεύθερης αγοράς? Θέλω να πω, μπορεί ένας επενδυτής από το εξωτερικό, αυτό δεν είναι το μεγάλο χαρτί που ακούμε ως αφήγημα, να έρθει να επενδύσει χωρίς προσκόμματα, γραφειοκρατίες που στην ουσία ευνοούν ένα κλειστό σύστημα σε παραγωγικές μονάδες? Μην μου πεις για το real estate, εκεί επενδύουν οι πάντες, γίνεται αυτό το καζίνο. Ναι, μπορεί... Το real estate δεν είναι επενδύσεις όμως. Μα, ναι, αυτό λέω. Μπορεί να έρθει ή θα συναντήσει ένα κλειστό κύκλωμα, το οποίο κύκλωμα και το ίδιο όπως το είπες είναι καφενείο, αλλά για να συντηρείται ως καφενείο συντηρεί και ένα πολιτικό σύστημα. Θα σου απαντήσω με ένα παράδειγμα. Πριν από 4 μήνες ήμουν σε ένα αεροπλάνο και καθόμουν δίπλα σε έναν επιχειρηματία Ισραηλινό. Απλά το λέω έτσι. Ο οποίος μου είπε τον πόνο του. Ήρθε στην Ελλάδα πριν 2 χρόνια και προσπάθησε να κάνει μια μεγάλη επένδυση στη Θεσσαλία για παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Και επειδή ήξερε ότι εμένα με ενδιαφέρει το πράσινο υδρογόνο, γιατί θεωρώ ότι είναι το ντίζελ του μέλλοντος και θα έπρεπε εκεί να επικεντρωθούμε, μου λέει: έκανα τα δύνατα δυνατά, έφερα πολλά εκατομμύρια, θα έφερα δισεκατομμύρια. Ήθελα να στήσω μια μονάδα παραγωγής από ηλιακή ενέργεια πράσινου υδρογόνου κτλ. Τώρα του λέω: τι γίνεται? Μου λέει: τώρα φεύγω, τα παράτησα. Λέω: γιατί? Γιατί λέει: η Αθήνα έκανε τα πάντα για να μην υπάρξει αυτή η παραγωγή εκ μέρους ενός κυρίου της ελληνικής ολιγαρχίας. Λέω: πιάνω κυρίου, μου λέει το κύριο Περιστέρη. Και επειδή εγώ ξέρεις δεν έχω πρόβλημα, τέρνα. Τέρνα και Σία. Λοιπόν, τώρα τι κάνει η τέρνα? Καταστρέφει τη Βόρεια Κρήτη με ένα ΒΟΑΚ φαραωνικό, με ένα καστέλι το οποίο για μένα είναι η πεμπτουσία του συνδυασμού, παραλογισμού και κακίας και ηλιθιότητας. Είναι δυνατόν να χτίζουμε ένα τέτοιο εξάμβλωμα μέσα στη μέση μιας όμορφης κοιλάδας για να προσθέσουμε 20 λεπτά στη διαδρομή Αθήνας Ηρακλείου, γιατί τα αεροπλάνα θα πρέπει να πηγαίνουν από το Λιβικό Πέλαγος για να μπορέσουν να προσχεθούν εκεί μέσα, και μετά να πρέπει να κάνουμε μία ώρα για να φτάσουμε στο Ηράκλειο στην κίνηση, και να μην έχουμε φτιάξει ένα πολύ σύγχρονο τρένο το οποίο θα ήταν και οικολογικό, θα μπορούσαμε να το παντρέψουμε και με θαλάσσιες ανεμογεννήτριες και πάμε να κάνουμε. Τα έχουμε δώσει όλα σε αυτούς τους 5-10 ολιγάρχες στην Ελλάδα που είναι και ιδιοκτήτες των καναλιών. Αυτό δεν υπάρχει σε άλλη χώρα του κόσμου, Γιώργο. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο. Δηλαδή, παντού τα κανάλια και ο τύπος χειραγωγείται από ολιγάρχες. Πάρα, ας πούμε, στη Βρετανία έχει τον Ρούπερτ Μέρντοκ. Έτσι, ο Ρούπερτ Μέρντοκ στην Αυστραλία, στην Βρετανία και σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ αποφασίζει και διατάζει τους συναδέλφους. Ναι, αλλά δεν έχει άλλες επιχειρήσεις. Αυτές έχει. Δεν είναι καλό αυτό που γίνεται. Πού συνέβη, σε ποια άλλη χώρα, οι 5 άνθρωποι στους οποίους δώσαμε τα κομμάτια της ΔΕΗ που σπάσαμε και τα πουλήσαμε, σε αυτούς τα δώσαμε, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, που τους δώσαμε τους δρόμους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όλα τα χρήματα του Ταμείου. Βρείτε μου εσείς ένα μικρομεσαίο που να πήρε 1 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν θα βρείτε. Ούτε Νεοδημοκράτη δεν θα βρείτε. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες των 5 καναλιών που αποφασίζουν τι μαθαίνετε εσείς και τι δεν μαθαίνετε εσείς. Αυτό δεν. Τι ελεύθερη αγορά? Απαντά στο ερώτημά σου. Ούτε καν καρτέλ. Μπανανία είναι η χώρα. Και είναι μια χώρα η οποία συνεχώς ερημοποιείται. Το brain drain. Θα γερνόταν, λέει, brain gain από το Μητσοτάκη.
φεύγουν. Φεύγουν πιο γρήγορα οι νέοι σήμερα από ό,τι έφευγαν πριν 5 χρόνια. Έχει χειροτερεύσει αυτή η διαδικασία. Εγώ σου λέω, είμαι στο πανεπιστήμιο. Και επειδή αυτό ήταν από τα πολύ καλά του να χάσω τη βουλευτική έδρα, επέστρεψα στο φυσικό μου χώρο. Έρχονται φοιτητές από όλες τις πολιτικές παρτάξεις και μου ζητάνε συστατικές επιστολές, όπως κάνανε πάντα. Έτσι. Κάποτε μου ζητάνε συστατικές επιστολές για μεταπτυχιακά. Τώρα μου ζητάνε συστατικές επιστολές για να πάνε να δουλέψουν ακόμα και σερβιτόροι στην Κολομβία. Για να φύγουν, είναι όλοι. Και όχι για να πάνε να σπουδάσουν, για να αποκτήσουν ανθρώπινο κεφάλι, να γυρίσουν πίσω. Όχι, για δουλειά. Brain drain, ερημοποίηση. Άρα, την επόμενη Κυριακή, τι κατά τη γνώμη σου πρέπει να έχει κατά νου, χωρίς αυταπάτη, και τι καλείς να πράξει ο πολίτης στην κάλπη? Να πάρει θέση απέναντί τους. Και όταν λέω απέναντί τους, αναφέρομαι σε όλους αυτούς, Πασόκ, 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 τα τρία Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, που μας έφεραν εκεί. Μας έφεραν εκεί με τον υπερδανισμό της δεκαετίας του 2000, και πριν, από το 1997 ξεκίνησε ο υπερδανισμός. Μας έφεραν εκεί μέσα από νέες πιστωτικές κάρτες, μνημόνια τα είπανε, από τα οποία τραβάγανε για να κάνουν δήθεν ότι αποπληρώνουν υπό όρους κατάρρευσης των λαϊκών εισοδημάτων, γιατί όταν καταραίουν τα λαϊκά εισοδήματα, μετά ποιος θα έρθει να επενδύσει σε μια χώρα που ο κόσμος δεν έχει μία να ξοδέψει? Κανένας δεν θα έρθει. Ιδίως όταν έχεις δώσει τα πάντα σε 5 ολιγάρχες, που αν έρθει ένας ξένος, όπως λέγαμε πριν για το Ισραηλινό, τον πετάνε έξω με συνοπτικές διαδικασίες. Σε αυτά θα πάρεις θέση απέναντί τους. Εμείς είμαστε εδώ να σε εκπροσωπήσουμε στην Ευρωβουλή. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα σπουδαίο στην Ευρωβουλή, αλλά να δώσουμε μαζί όλες και όλοι το μήνυμα σε όλους αυτούς ότι δεν μασάμε κουτόχορτο, ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Υπάρχει ένας μεγάλος κόσμος εκεί έξω, το νιώθουμε σε αυτές τις περιοδίες που κάνουμε τώρα, που θέλει αυτός ο χώρος, αυτό το όχι στην συνεχιζόμενη λαιλασία, όχι στην πολεμοποίηση της Ευρώπης, στην πολεμική ένωση αντί για Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, όχι στην καταστροφή οποιασδήποτε έννοιας ελευθεροτυπίας. Ξέρεις, έχουμε έναν άνθρωπο που είναι και μέλος και του κόμματός μας, τον Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος σαπίζει στις φυλακές επειδή σας είπε εσάς όλους και όλες αυτά που κάνανε οι κυβερνήσεις της Δύσης στο όνομα της Δύσης εναντίον των λαών της Δύσης, να μην πω των λαών του Ιράκ και του Αφγανιστάν που αφαλόκοψαν. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να δώσετε την Κυριακή 9 Ιουνίου, και νομίζω ότι η ψήφος σε μια πραγματικά ενωτική πρωτοβουλία ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι βάζουμε το εγώ μας και το υπερεγώ μας στην άκρη. Γιατί είχε και τον Κώστα Λαπαβίζα και άλλους από το δυσυνδυασμό μας, ανθρώπους με τους οποίους έχουμε διαφωνήσει σε πολλά πράγματα. Αλλά μπορούμε να διαφωνήσουμε και να ενωθούμε στη βάση ενός κοινού προγράμματος υπέρ των πολλών, και αυτή η ενωτική πρωτοβουλία σας ζητάει την ψήφο και τη στήριξή σας στην κάλπη της 9ης Ιουνίου, για να πάρετε κι εσείς θέση μαζί μας απέναντί τους. Ένα ερώτημα ακροατή, παρέμβαση. Είπε ο κύριος Βαρουφάκης ότι έχουμε τη δυνατότητα ενός βολιού, ένα βόλι, να μην το στρέψουμε εναντίον μας. Και τι διασφάλιση έχω εγώ ως πολίτης ότι αυτό το βόλι θα πιάσει τόπο και δεν θα με κοροϊδέψει ο πολιτικός? Θέλω να πω, πρέπει να λογοδοτεί, πρέπει να ανακαλείται εάν δεν κάνει αυτά που υπόσχεται. Πρέπει να περισταλεί το ποινικό κομμάτι όσον αφορά την ασυλία, κάτι που ζητήσαμε με 1.300.000 υπογραφές με αφορμή το Τέμπι, και δεν εννοώ, λέει, την ελευθερία γνώμης και άποψης, αυτό να έχουν ασυλία οι πολιτικοί. Καταλαβαίνει πολύ καλά ο κ. Βαρουφάκης τι εννοώ, έχουν το ακαταδίωκτο στην ουσία. Ήταν και θέση μας στο ΜΕΡΑ 25 στη Βουλή. Ήταν και από το 2019 ακριβώς αυτό. Αλλά ναι, βεβαίως και πρέπει να λογοδοτούμε και πρέπει να κρινόμαστε. Αλλά αγαπητέ ακροατή, δεν ξέρω το όνομά σου. Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Νομίζω ότι το έχουμε ήδη υποδείξει. Εμείς που είμαστε στην Ενωτική Πρωτοβουλία ΜΕΡΑ 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, όταν είχαμε τους υπουργικούς θόκους, τους παρατήσαμε για να μην κάνουμε κι εμείς τη συνδικολόγηση εναντίον σου. Μπήκαμε στο στόχαστρο της ολιγαρχίας, δεχτήκαμε μηνύσεις. Ο Κλέμον Γρηγοριάδης θα χάσει το σπίτι του που να είναι από τον Αλαφούζο, γιατί είπε την αλήθεια για αυτά που κάνουν τα τάγκερ του Αλαφούζου, νοτίως της Πελοποννήσου. Ποιο άλλο κόμμα ξέρετε που να το έχει κάνει αυτό? Έχουμε δαιμονοποιηθεί, έχουμε στιγματιστεί, έχουμε χτυπηθεί, αλλά δεν μας ενδιαφέρει.
Μας ενδιαφέρει μόνο, Δημήτρη, να μην σε έχουμε προδώσει. Μπορεί να έχουμε άδικο. Αλλά τουλάχιστον από εμάς, αυτά που σου λέμε ξέρεις ότι τα εννοούμε και αυτά που εννοούμε ξέρεις ότι τα λέμε. Ο φίλος ο Πέτρος, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο ερώτημα. Ο Καρκάρης, γιατί ζήτησε το όνομά του να διαβαστεί, από το Μόναχο. Λέει: Γεια σου, Πέτρο. Όλα καλά και όλα ωραία, Γιάννη. Αλλά υπάρχει ένας αναβρασμός στην Ελλάδα και ειδικά από την αριστερά αλλά και από ανήσυχους δεξιούς, οι οποίοι ανησυχούν για το άμεσο μέλλον της Ελλάδας. Βλέπε συνέδριο για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, βλέπε κίνηση μετέχω. Η ερώτησή μου είναι: για ποιο λόγο κανείς σας δεν μιλάει με κανέναν, εννοεί εσάς ως κινήσεις, κανείς σας δεν συνεννοείται με κανέναν και όλοι βαδίζετε μόνοι σας, από όλους εμάς φοβόμαστε πως ίσως σε λίγο να μην υπάρχει η Ελλάδα και να δώσετε λίγο πολλούς χαιρετισμούς στον Πάνο τον Κριτικάκη που σας ακούει από εκεί που διδάσκει από το Πανεπιστήμιο του Ντίμπιγκεν. Σας ευχαριστώ. Στον Πέτρο απαντάτε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο μόνος λόγος που ο Μητσοτάκης είναι καβάλος στο άλογο είναι ότι ο χώρος της αντιπολίτευσης είναι απολύτως διασπασμένος. Ιδίως ο χώρος της αριστεράς. Γι' αυτό εμείς φτιάξαμε αυτή την ενωτική πρωτοβουλία. Να σου πω, φίλε μας, ότι καταρχάς από τους 42 που κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές στο ψηφοδελτίό μας, εμείς στο Κουμέρα 25 επιλέξαμε μόνο τους 21. Οι άλλοι 21 είναι άνθρωποι με τους οποίους διαφωνούσαμε πρόσφατα και οι οποίοι ήρθαν στο πλαίσιο αυτού του καλέσματος. Στην πράξη αποδεικνύουμε τι σημαίνει να τα βρούμε με ανθρώπους, αλλά όχι να τα βρούμε για να πάρουμε μια θέση και μετά να σε προδώσουμε. Όχι να τα βρούμε με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν τολμάνε να βάλουν στο στόμα τους κανέναν από τους ολιγάρχες. Που δεν τολμάνε, λένε ότι θα σε προστατεύσουν, θα προστατεύσουν την πρώτη κατοικία σου, αλλά δεν λένε για κατάργηση των funds. Το οποίο δεν γίνεται. Αν δεν καταργήσει τα funds, δεν μπορώ να σε προστατεύσω. Οπότε με αυτόν τι να βρούμε, φίλε μου. Να πάμε μαζί, να πάω κι εγώ μαζί του να σου πουλάμε φούμαρα ότι θα σε προστατεύσουμε, αλλά τα funds τα αφήνουμε στο απειρόβλητο. Δεν γίνεται αυτό. Με όποιον θέλει να καταργήσει τα funds, εμείς εκεί είμαστε. Και ξέρεις κάτι, εγώ προσωπικά μιλάω και ειλικρινά αυτή τη στιγμή σε προσωπικό επίπεδο, να κάνω και πίσω. Να πάνε, είμαι 63 χρονών, δεν χρειάζεται να είμαι εγώ μπροστά. Ελάτε, όλοι εσείς, όλες εσείς, να το πάρουμε αυτό μαζί, να βρούμε κοινά σημεία. Να αγαπήσουμε και τις διαφωνίες μας, γιατί έχει σημασία να αγαπάμε τις διαφωνίες μας. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το ΚΚΕ, το οποίο δεν μπορεί να ανεχθεί τη διαφωνία. Αν δεν είσαι μαζί του, είσαι ο άνθρωπος του Ισραήλ ή ο άνθρωπος του Biden, έτσι λένε για μένα, ή του Σόρος, ανοησίες τέτοιες. Αυτές οι διασπαστικές συμπεριφορές, οι οποίες καταστρέφουν το χώρο. Νομίζω ότι είμαστε ειλικρινείς όταν μιλάμε για ενωτική πρωτοβουλία. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα του φίλου του Βασίλη. Ο Μητσοτάκης λέει κυβερνά 5 χρόνια. Με 41% όπως λέει. Φθορά ουσιαστική δεν φαίνεται να έχει. Έχετε μια εξήγηση? Μήπως τελικά η πολιτική που εφαρμόζει είναι πολιτική που επιδέχεται ανταπόκρισης από την πλειοψηφία των Ελλήνων? Σε καμία περίπτωση. Κοίταξε φίλε μας, μιλάω με πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, γιατί μου αρέσει να μιλάω με ανθρώπους από την αντίπαλη πολιτική παράταξη, γιατί από αυτούς μαθαίνω πιο πολλά. Όχι από τους δικούς μου, με τους δικούς μου συμφωνούμε. Δεν έχω βρει ένα νεοδημοκράτη που και κλεισμένο το θυρών, όχι όταν είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα, να μου πει ότι συμφωνεί ότι υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα, να μου πει ότι συμφωνεί με αυτά που γίνεται με τα ακίνητα, με το Airbnb, με την Golden Visa, με τον Ηρακλή και τα funds. Κανένας δεν συμφωνεί. Ρώτησα νεοδημοκράτες εδώ, στην Κρήτη, στο εμπορικό επιμελητήριο. Είδατε εσείς ανάπτυξη? Όχι. Νεοδημοκράτες είναι αυτοί. Πήρατε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης? Όχι. Δεν μας άνε το κουτόχρωτο, ούτε οι άνθρωποι του Μητσοτάκη, αυτοί που τον ψηφίζουν. Θα μου πεις τότε γιατί τον ψηφίζουν? Πρώτον, γιατί εμείς η αριστερά, αν έχει μια ευκαιρία κάθε 30 χρόνια, είναι τυχερή. Την είχαμε το 2015 και την τρέξαμε στον αέρα. Μην πούμε τώρα στη διαδικασία να το συζητήσουμε, γιατί προδώσαμε τον κόσμο. Και δεν θέλω να πω ποιος το πρόδωσε πιο πολύ, εγώ ή ο Τσίπρας κτλ. Η αλήθεια είναι ότι σας ξεσηκώσαμε, μας δώσατε το 62% και εκείνο το βράδυ το πήραμε και το πετάξαμε στο καλάθι των αχρήστων. Όταν το κάνεις αυτό, είναι το μεγαλύτερο δώρο στη δεξιά. Η οποία έρχεται και μετά λέει: ήταν αυταπάτες μαζί με τον Τσίπρα το έμανε αυτό. Ωραία. Και έρχεται λοιπόν ένας Μητσοτάκης, ο οποίος, και εδώ έρχομαι στην ουσία της απάντησης, γιατί είναι τόσο επικυρίαρχος. Ήταν φοβερά τυχερός. Κάποιοι το λέγανε Γκαντέμι, δεν ήταν. Ήταν ο πιο τυχερός πρωθυπουργός των τελευταίων δεκαετιών, γιατί του έκατσε η πανδημία. Η πανδημία οδήγησε στο να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά από το 2004 που του δίνονται 80 δισεκατομμύρια να μοιράσει.
Την ώρα που η αντιπολίτευση, λόγω των εγκληματικών λαθών του Αλέξη Τσίπρα, πως έκαψε την απλή λογική λέγοντας δεν κάνει η κυβέρνηση τιμένων, ότι θα πάμε, λέει, θα μας σύρει εμάς σε κυβέρνηση, σε κυβέρνηση, χωρίς να γίνει μια προετοιμασία μετά τις εκλογές. Αυτά είναι αστιότητες. Ήταν δώρα όλα αυτά στο Μητσοτάκι και εκεί 80 δισεκατομμύρια να μοιράσει. Αλλά δεν πείθει τον κόσμο. Μπορεί να παίρνει το επίδομα άλλο και να λέει εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύω στην πολιτική πια. Η αριστερά με πούλησε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη δύναμη η οποία να μου δίνει ελπίδα. Ας πάρω το επιδοματάκι μου και. Αυτά. Έτσι όμως δεν πάει μπροστά μια χώρα. Με μία πρόταση. Γιατί λοιπόν την επόμενη Κυριακή 9 Ιουνίου, μπαίνοντας στον παραβάν ο πολίτης, να τραβήξει το ψηφοδέλτιο του Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, τη σύμπραξη αυτή, και να το επιλέξει. Γιατί? Πρώτον, γιατί πιστεύετε ότι αυτά που λέμε τα πιστεύουμε, και δεύτερον, γιατί θέλετε μαζί μας να πάρετε θέση απέναντί τους, να τους ενοχλήσουμε. Γιάννης Βαρουφάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Συνεχίζει την περίοδο του βεβαίως στην Κρήτη αυτές τις μέρες. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.